Σύμμαχοι διαρκείας με την κυβέρνηση ξεκινούν φαρμακοποιοί, γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι εξαιτίας του νομοσχεδίου για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Θα προχωρήσουμε σε δράσεις συγκροτημένες και συντονισμένες και σύντομα θα πάρει την απάντηση της κυβέρνησης. Μέχρι προημερών είχαμε έρθει σε κάποια συμφωνία, σε κάποια πολύ σημαντικά σημεία που αφορά το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου. Μετά από αυτή τη συμφωνία βγήκε ο Υπουργός και ανέρεσε όλα τα συμφωνηθέντα και μπαίνουμε πλέον σε κάποια καινούργια δεδομένα όπου σε βάθος χρόνου θα αλλάξει τελείως την ταυτότητα του ελληνικού φαρμακείου, αυτού του φαρμακείου που γνωρίζαμε της γειτονιάς. Και οι γιατροί της κινητοποίησης, το μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει το Υπουργείο Υγείας και με τους φαρμακοποιούς συνεχίζεται και με τους γιατρούς. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ότι είναι πρόβλημα απέναντι στους γιατρούς, είναι πρόβλημα απέναντι στις παροχές στους Έλληνες πολίτες της δημόσιας υγείας. Τρίμερα λουκέτα βάζουν οι φαρμακοποιοί την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με επανάληψη τις ίδιες μέρες της άλλης εβδομάδας, ως απάντηση δήλωση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος υπογράμμισε ο διάλογος τελείωσε και το νομοσχέδιο θα κατατεθεί την Τετάρτη στη Βουλή. Ο κλάδος των φαρμακοποιών απειλεί με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ τις επόμενες ημέρες οι πολίτες δεν θα βρίσκουν φάρμακο ούτε για δείγμα. Η έκδοση αυτή, την οποία είχαμε συμφωνήσει, είχαμε αποδεχτεί, παρά το ότι τα οικονομικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να δώσουμε από 1 με 2% αυτή τη στιγμή φτάνει γύρω στα 4,5% μέσον όρο τα 100. Αυτό σημαίνει κόστος τουλάχιστον 1,5 υπαλλήλου για το φαρμακείο που θεθέτει υπάλληλο το μήνα. Κλίμαξη σηκωμού επικρατεί και στον ιατρικό κόσμο. Την 5η 20 Ιανουαρίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία με αίτημα την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και την αναμόρφωση των ασφαλιστικών ταμείων. Νοσοκομιακοί γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες και γιατροί ασφαλιστικών ταμείων συμφωνούν ότι αν ψηφίσει το νομοσχέδιο θα προκαλέσει καταστροφή στην άσκηση της ιατρικής και θα επιδεινώσει το επίπεδο υγείας των πολιτών. Ζητάμε δηλαδή να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας και να μην πληρώνει ασφαλισμένοι από την τσέπη τους. Το νομοσχέδιο μιλάει για εξοικονόμηση πόρων, αλλά ουσιαστικά υποχρεώνει τους πολίτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Την ίδια γραμμή ακολουθούν και οι δικηγόροι, μεταξύ αυτών και της Πάτρας, που ανακοίνωσαν ότι θα απέχουν από τα καθήκοντά τους αύριο, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ο κλάδος αντιδρά στην άρση των γεωγραφικών περιορισμών στην άσκηση των καθηκόντων τους. Άδικος ο νόμος για τους δικηγόρους. Μια κουβέντα είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον νόμο καταργούνται πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπήρχαν στο δικηγορικό επάγγελμα για τόσα χρόνια. Κάποια από αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κάποια άλλα όμως είναι καταστροφικά. Και πιστεύω ότι το επάγγελμα του δικηγόρου αρχίζει και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι δύσκολες μέρες έρχονται γενικώς και συνολικά για όλη την ελληνική κοινωνία. Σε αυτήν συγκαταλόγονται και οι δικηγόροι και σαφώς δεν νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν εξαίρεση. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας της σοβαρής πλέον οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει στον κόσμο, λόγω της μειώσεως των εισοδημάτων τους, λόγω των φόρων που επιβάλλονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και αυτό συνεπάγεται ότι ο κόσμος πλέον δεν θα μπορεί να καταφύγει εύκολα στη δικαιοσύνη να διεκδικήσει το δίκαιο του. Τέλος, αιτία πολέμου αποτελεί για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας να επιβάλλει πρόστιμο για τις ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο μία ώρα νωρίτερα το επάγγελμα. Έτσι και το ΤΕΑ αποφάσισε να ξεκινήσει γύρω κινητοποιήσεων με την αποχή από τις δημοπρατήσεις έργων σε όλη τη χώρα, ενώ την Πέμπτη θα υπάρξει γενική συνέλευση στην Αθήνα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Άδεια αντικειμενικά μπορεί να κόστιζε 1.000 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα, και μαζί με την επίβλεψη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, θα γινόταν 500 ευρώ. Εάν θα γινόταν 400 ευρώ. Δηλαδή, όταν το κράτος αυτή τη στιγμή βάζει θέματα όπου δεν ελέγχει τον αθέμητο ανταγωνισμό προς τα κάτω, αλλά παρά μόνο κόπτεται για τον αθέμητο ανταγωνισμό προς τα πάνω, αυτό μας ουσιαστικά μας δίνει το μήνυμα ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το άνοιγμα κάποιων κλειστών επαγγελμάτων, αλλά η συμπίεση του εργατικού κόστους προς τα κάτω.